Δεν με ενδιαφέρει πόσα παίρνετε, δεν με ενδιαφέρει αν είσαστε ασφαλισμένοι. Με ενδιαφέρει, έχω 3 παιδιά στο σπίτι. Αν κάποιος πέσει πάνω και με σκοτώσει, ποιος θα πάει να το πει? Συγκλονίζουν οι αναφορές διανομέων των Χανίων για τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός τους, για τις ευθύνες που όπως είπαν βαρύνουν τους ίδιους και για μεροκάματα στα οποία φλερτάρουν συνεχώς με τον κίνδυνο. Αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όχι, έχω δώσει εντολή. Ποιος να πάει να το πει? Αν ο επόμενος διανομέας πάει στη Σφακιανάκη με 80, με 90. Για πόσα λεφτά? Τι κάνουμε εμείς για όλο αυτό? Στη συνάντηση των διανομεών στο εργατικό κέντρο Χανίων, οι εργαζόμενοι ήταν αποκαλυπτικοί. Δεν δίστασαν να τονίσουν πως μετά τον θάνατο 2 συναδέλφων τους σε τροχιά δυστυχήματα μέσα σε λίγες μόλις μέρες, ζουν καθημερινά με το φόβο. Φοβάμαι. Αλήθεια σας λέω, φοβάμαι στον δρόμο πάρα πολύ. Φοβάμαι ποιος είναι ο τρίτος. Σε 15 μέρες έχουμε 2 άτομα τα οποία πεθάνανε με το κουτί στην πλάτη και με τα σουβλάκια και με την πίτσα μέσα ή με τον καφέ. Οι διανομείς έκαναν λόγο για απαράδεκτη οδηγική συμπεριφορά από μεγάλη μερίδα συναδέλφων τους. Είχαμε σταματήσει σε ένα φανάρι κόκκινο εμείς και έφυγε ένας διανομέας. Δεν ξέρουμε πόση ταχύτητα, δεν προλάβαμε ούτε καν να δούμε από ποιο μαγαζί ήταν. Έχουμε ένα κουτί στην πλάτη, καβαλάμε πάνω Ηρακλή και όποιο πάει ο Γάρος. Αν πάθω κάποιο ατύχημα εγώ, δεν θα πάει ποτέ η παραγγελία. Και όσες παραγγελίες και να έχει από πίσω το μαγαζί, δεν θα πάνε ποτέ. Οι διανομείς των Χανίων αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύσταση σωματείου, μέσα από το οποίο θα προωθήσουν, όπως είπαν, ζήτηματα ασφάλειας και προστασίας του κλάδου. Μιλάμε ξεχωριστά παιδιά τώρα 5 χρόνια για να φτιαχτεί αυτό το σωματείο. Τελικά έπρεπε να πεθάνει κάποιος ένας, δυστυχώς είχαμε 2, για να μπορούμε να ενωθούμε για να λύσουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο μας. Θα δημιουργήσουμε και θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες ώστε να βγει το καταστατικό και να προχωρήσει το σωματείο αυτό. Από εκεί και μετά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Κυρίαρχο ζήτημα για τους διανομείς των καταστημάτων εστίασης είναι η αλλαγή νοοτροπίας από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα πώς θα γυρίσουμε σπίτι μας, σόι και αυλαβείς όλοι, και να αλλάξουμε πρώτα εμείς, δίνοντας το καλό παράδειγμα τελικά σε αυτούς τους δρόμους. Υπενθυμίζεται πως μέσα σε διάστημα 19 ημερών, 2 διανομείς 27 και 21 ετών έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας με τα επαγγελματικά τους δίκυκλα σε κεντρικούς δρόμους των Χανίων.